Βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί θέλουμε να πούμε στον κόσμο ότι το Σωματείο μας συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει για την Τετάρτη 22 του μήνα υποεδήν. Πάνω από 50.000 κάτοικοι αυτού του νησιού, 2 με 3.000 φοιτητές και άλλοι τόσοι ένστολοι και κάποιες 1.000-1.500 μετανάστες όπως μετράει ο Υπουργός, καλούνται να εξυπηρετηθούν στο ένα και μοναδικό νοσοκομείο το οποίο εφημερεύει 24 ώρες το 24ωρο, μιας και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο νησί για άλλη μια χρονιά είναι υπό του μηδενός. Η κατάσταση στα αγροτικά ιατρεία και στα περιφερειακά ιατρεία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, με γιατρούς που γυρίζουν από χωριό σε χωριό και ίσα που προλαβαίνουν να κάνουν τη συνταγογράφηση. Βρισκόμαστε εδώ να πούμε στον κόσμο ότι δεν πρέπει πια να έχει αυταπάτες και να τρέφει ψεύτικες αυταπάτες, μάλλον και να ακούει ψεύτικες υποσχέσεις. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν που μας οδήγησε μέχρι σήμερα εδώ. Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να συντονιστούμε όλοι οι φορείς να διεκδικήσουμε μια πρωτοβάθμια υγεία πλήρως τελεχωμένη από νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό. Ένα νοσοκομείο το οποίο θα έχει όλες τις ειδικότητες και μάλιστα τις μονήρεις θα πρέπει να είναι διπλές. Έτσι, βρισκόμαστε εδώ για να πούμε ότι τέρμα πια στην κοροϊδία με τους μισθούς των υγειονομικών που εδώ και 13 χρόνια παραμένουν στάσιμοι. Βρισκόμαστε εδώ για να πούμε τέρμα πια στην κοροϊδία με την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγιεινά. Διεκδικούμε ουσιαστικούς μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, άμεση στελέχωση των κέντρων υγείας και των περιφερειακών αγροτικών ιατρίων, ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες. Εδώ θα ήθελα να σταθώ ότι υπάρχει μια εργασιακή ομάδα στο νοσοκομείο που εδώ και 7 χρόνια είναι οι συνάδελφοι του ΟΑΕΔ, που εδώ και 7 συναπτά έτη προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καθημερινά με αυταπάρνηση και βρίσκονται από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα με τον ίδιο μισθό. Και μάλιστα δεν δικαιούται ούτε το επίδομα το ανθυγιεινό, μάλλον δεν δικαιούται το επίδομα το παραμεθωρίου, ούτε την άδεια παραμεθωρίου και σε πολλές περιπτώσεις μάλλον και τους εξαιρούν από το και έχουν συγκεκριμένο πλαφόν όσον αφορά τις Κυριακές και τις νύχτες τους. Η υπόσχεση του Υπουργείου στις προηγούμενες συναντήσεις που είχε η Ομοσπονδία ήταν ότι θα το δει το θέμα και θα το εξετάσει ώστε αυτοί οι συνάδελφοι να πάρουν τουλάχιστον τα κλιμάκια της ορίμανσης της μισθολογικής. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και αυτή τη στιγμή που συνεχίζουν για 7η χρονιά νομίζω ότι η κοροϊδία πια έχει φτάσει ας πούμε, στο τέρμα της. Επίσης θέλω να πω ότι λέμε όχι στο νέο ΕΣΥ, το οποίο βλέπει τον ασθενή ως πελάτη και την υγεία ως κόστος. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την λειτουργία των νοσοκομείων μέχρι σήμερα. Ο ασθενής πληρώνει εδώ και χρόνια και εισφορές, αλλά και φορολογείται και δεν δικαιούται, και μάλλον και δικαιούται πλήρη ιατρική κάλυψη, δημόσια και δωρεάν. Ναι, να συμπληρώσω κάτι λίγο. Να πάρουμε και το πρακτικό μέρος. Ξέρετε, το Σωματείο ποτέ δεν έβαζε σαν ιστορικά, ποτέ δεν έβαζε πρώτα αιτήματα τις αυξήσεις των μισθών των δικών μας ή τις εργασιακές συνθήκες τις δικές μας σε σχέση με την ποιότητα της νοσηλείας του νοσοκομείου. Και γι' αυτό ακριβώς αυτά που λέμε είναι πάρα πολύ τεκμηριωμένα και έχουν μια βάση στην κοινωνία. Δηλαδή, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι ιχιώτες, γενικότερα και εμείς στο νοσοκομείο όμως, διότι και εμείς εδώ ζούμε, είναι τα ραντεβού στα εξωτερικά ιατρία. Για να φανταστείτε κατάντια, και είναι κατάντια αυτό, για να κλείσει ένα ραντεβού στο οφθαλμολογικό, το κλείνει μετά τις 17 Νοέμβρη. Για να κλείσει ένα ραντεβού στο καρδιολογικό, το κλείνει Ιούλιο. Ένα ραντεβού στο πνευμονολογικό, που έχει δύο πνευμονολόγους στο νοσοκομείο και έχουν και την κλινική, έτσι, είναι Μάιος, τέλος Μαΐου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πρακτικά ότι ένας συνταξιούχος, ο οποίος παίρνει την κατώτερη σύνταξη, 500, 600, 400 ευρώ πόσα παίρνουν, θα πρέπει να πάει έξω, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Το έξω όμως σημαίνει ένα σεβαστό ποσό σχέση με το εισόδημά του. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και σε αυτό ακριβώς η κυβέρνηση, η οποία μας έχει χορτάσει το χειροκρότημα, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει. Το νέο ΕΣΥ είναι αυτό. Όποιο μέτρο παίρνετε στο ΕΣΥ δεν φαίνεται αμέσως, θα φανεί μετά 1-2 χρόνια. Η αποδόμηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ευτυχώς καθυστέρησε με τον κορονοϊό, όμως τώρα μπαίνει στην τροχιά. Και φαίνεται και από αυτό. Δεν μπορεί να μην έχεις ραντεβού να εξυπηρετήσεις τον κόσμο. Έβγαλε μια εφημερίδα πριν από λίγες μέρες ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα δεν υπάρχει. Το κέντρο υγείας Χίου, το ΙΚΑ, το παλιό ΙΚΑ, έχει αδειάσει. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχει ακτινολογικά μηχανήματα, έχει μικροβιολογικά μηχανήματα, αλλά δεν μπορεί να εξυπηρετήσει γιατί δεν έχει προσωπικό. Γιατί δεν παίρνουν προσωπικό? Γιατί δεν θέλουν να πάρουν. Θέλουν να το διαλύσουν. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τα ασθενοφόρα, τους διασώστες. Γιατί δεν βγάζουν μόνιμες θέσεις? Αν βγάλουν μόνιμες θέσεις, όσες και να βγάλουν θα καλυφθούν. Το ότι δεν υπάρχουν πιστοποιημένοι διασώστες είναι ένα παραμύθι. Και όχι μόνο είναι παραμύθι, αλλά όταν βγάζεις μία πρόσκληση σε 3-4 μία εβδομάδα ώστε να υποβάλουν, κάποιοι οι οποίοι πιστοποιούνται αργότερα δεν μπορούν να υποβάλουν. Ας βγάλουν μόνιμες θέσεις να δούμε, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν διασώστες και ποιος λέει ψέματα. Έχουν πάρει 100 τόσα άτομα στο νοσοκομείο με συμβάσεις, οι οποίες ανανεώνται, οι οποίες είναι εξάμηνες, ετήσιες κτλ. Κανείς δεν ξέρει, δεν υπάρχει καμία εργασιακή ασφάλεια για αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να είσαι ήρεμος για να δουλεύεις εδώ. Γιατί είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Δεν γίνεται με αυτές τις συνθήκες να δουλεύεις. Είπε ο πρόεδρος πριν για τον ΟΑΕΔ. Κάθε χρόνο οι άνθρωποι αυτοί έχουν προσληφθεί για εκπαίδευση. 7 χρόνια εκπαιδεύονται. Δηλαδή, τι εκπαιδεύονται παραπάνω? Τι κοροϊδία είναι αυτή πάλι? Το νέο ΕΣΥ σημαίνει απλά ότι ο κόσμος θα τα σκάει χοντρά. Όποιος δεν έχει λεφτά θα πεθαίνει και όποιος έχει λεφτά θα μπορεί να τη βγάλει. Αυτά είναι τα πράγματα. Είναι απλά πράγματα. Και είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, του Πλεύρη, του Μηταράκη και των λοιπών. Παράλληλα το νοσοκομείο έχει ένα κτίριο, το 1 και 2 της παλιάς παθολογικής, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει επισκευή. Από το 2017 έχει εγκαταληφθεί. Τελειώσανε δεόντως φέτος τώρα οι μελέτες. Η διοικήτρια δήλωσε ότι η μελέτη τη στέλνει στο Υπουργείο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι καλό 24 να δούμε αν θα ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα. Και βλέπουμε άλλα 10 χρόνια για να φτιαχτεί. Αυτό δεν είναι διαδικασίες. Και ναι, η κυβέρνηση επικαλείται την γραφειοκρατία ότι υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες και δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν κάτι ώστε να αντιμετωπίσουν γρήγορα τις καταστάσεις που προκύπτουν. Μα ήδη δημιουργούν την γραφειοκρατία. Κυβέρνηση είναι, μπορούν να τη λύσουν. Απλά πράγματα είναι. Ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν θέλουν να το κάνουν. Και το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Ότι δεν θέλουν. Δεν θέλουν να προσλάβουν προσωπικό, δεν τους ενδιαφέρουν τα νοσοκομεία, τα δημόσια, δεν τους ενδιαφέρει η δημόσια υγεία, δεν τους ενδιαφέρει να νοσηλεύεται δωρεάν ο άλλος. Τους ενδιαφέρει να κρατήσουν οι φίλοι τους οι ιδιώτες, οι συγκεκριμένοι, κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι και κάποιοι πολύ εξειδικευμένοι. Αυτό όμως σημαίνει πρακτικά ότι θα πάμε σε καθεστώτα παλιά, που ο κόσμος θα φεύγει στην Αθήνα, θα πληρώνει χοντρά και θα έρχεται. Ό,τι διεκδίκησε το σωματείο μέχρι τώρα, από την παιδιατρική κλινική μέχρι τη χημειοθεραπεία, το καταφέραμε. Το ζήτημα είναι να είναι ο κόσμος μαζί, να συνταχθεί και να καταλάβει ότι πάνω του θα γυρίσουν αυτά. Δυστυχώς θα γυρίσουν πάνω του. Προσλαμβάνουν αστυνομικούς και παπάδες και δεν προσλαμβάνουν προσωπικό στα νοσοκομεία. Και δεν το βάλω σε αντιπαραθεσία, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Το προσωπικό μας στα νοσοκομεία είναι απαραίτητο. Οι δικαιολογίες τύπου δεν υπάρχει, δεν βρίσκω, δεν αυτό, δεν ισχύουν. Είναι παραμύθια. Είναι κοροϊδία. Και για να μην πάμε και στο κτίριο της καινούριας παθολογικής, το οποίο και αυτό έχει γίνει γεφύρι της Σάρτας, το έχουμε πει 100 φορές. Ο πρόεδρος σε μια άλλη συνέντευξη πριν από 6 μήνες είχε πει ότι μην περιμένετε μέχρι Φλεβάρι-Μάρτι. Και θα δούμε. Και αυτό μισό. Δηλαδή, αντί να ντρέπονται, πανηγυρίζουν και όλες το παραδώσανε καθυστερημένο και όπως το παραδώσανε. Τα τελευταία 3 χρόνια και με το COVID, πολλοί συνάδελφοι πάρθηκαν επικουρικά. Έτσι, δεν ξέρω τώρα το νούμερο. Απλά σε αυτό το νούμερο σίγουρα προσθέτουν πολλές φορές τους ίδιους ανθρώπους. Δηλαδή είναι μια ομάδα συναδέλφων οι οποίοι ήρθαν ως επικουρικοί και με κάποιες συμβάσεις προσθέθηκαν, μονιμοποιήθηκαν. Άρα δηλαδή τους προσθέτουμε στους επικουρικούς και τους ξαναπροσθέτουμε στους μόνιμους. Εντάξει, το θέμα μου δεν είναι αν είναι 124. Είναι 124, 110, 115. Έχουμε λύσει το πρόβλημα υποστελέχωσης του νοσοκομείου? Για μας όχι. Διότι αν το είχαμε λύσει, δεν θα χρωστούσαν 40 μέρες άδεια στον καθένα από προηγούμενα έτη,
Έτσι, υπάρχουν τμήματα στο νοσοκομείο που τα Χριστούγεννα δεν πήραν άδεια για να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Άρα λοιπόν, πώς γίνεται να είμαστε οριακά για να λειτουργούμε με ασφάλεια και να κάνουμε προσλήψεις? Κάναμε 124, ήθελε 324. Είπε και ο Γιάννης προηγουμένως ότι όπου θέλουν και καλά κάνουν, δεν ερχόμαστε σε αντίθεση με άλλη εργασιακή ομάδα. Όπου θέλουν, κάνουν προσλήψεις. Καλά κάνουν. Στην υγεία δεν θέλουν γιατί έχουν δεσμευτεί. Η υγεία είναι ένα πεδίο κερδοφόρο πλέον και έχουν δεσμευτεί με τους μνημονιακούς νόμους όλοι τους ότι θα έχουμε μειωμένο προσωπικό, ελαστικές μορφές εργασίας για να μπορεί αυτό το πράγμα να διοχετεύεται στα μεγάλα μεγαθύρια, είτε είναι μεγάλα διαγνωστικά κέντρα στην Αθήνα, είτε μεγάλες κλινικές. Έτσι, αυτό. Οι προσλήψεις μπορεί να είναι 120, 115, 124. Δεν φτάνουν, δεν αρκούν. Και βασικό πρόβλημα του νοσοκομείου μας είναι η πλήρη, όχι απαξίωση, ας το πούμε, η πλήρη απαξίωση της πρωτοβάθμιας. Είπε προηγουμένως ο συνάδελφος ότι για να κλείσει ένα ραντεβού, γιατί δεν πρέπει να κλείσει το ραντεβού, δεν έχει το νοσοκομείο. Πολύ ωραία. Γιατί δεν έχει το νοσοκομείο ραντεβού? Γιατί στο ΙΚΑ, το πρώην ΙΚΑ, εν πάση περιπτώσει το ΕΦΚΑ, όπως το λένε τώρα, δεν υπάρχει γιατρός. Δεν υπάρχει οφθαλμίατρος, δεν υπάρχει καρδιολόγος για την πρωτοβάθμια. Άρα λοιπόν, πού πάει όλος αυτός ο κόσμος? Θα πάει στο νοσοκομείο να κλείσει το ραντεβού του. Οι γιατροί του νοσοκομείου όμως, με βάση τον οργανισμό, είναι για να καλύπτουν τα επίγοντα και τις κλινικές. Άντε και ένα πολύ πολύ μικρό μέρος, κομμάτι των επανεξετάσεων ή επαστώσει κάποια στοιχειώδης πρωτοβάθμιας. Δεν είναι για να καλύπτουν όλο το βάρος της πρωτοβάθμιας. Αν λοιπόν δούμε τις 124 προσλήψεις με βάση το τι παρέχει αυτή τη στιγμή, μάλλον με το τι έχει κληθεί το νοσοκομείο να εξυπηρετήσει, είναι ελάχιστες. Κύριε Παδοχητέ, αυτές οι 124 είναι καινούργιες, δηλαδή μου προσθετήσουν προηγουμένως, είναι ανανέωση συμβάσεων? Κοιτάξτε, είναι αυτό, εγώ σας είπα. Σας είπα ότι είναι όλοι μαζί. Όχι, έχει μια σημασία να μας πείτε. Γιατί αν ανανεώνονται συμβάσεις και προστίθονται άτομα, φτάνουμε στα 124. Εμείς αυτό που, εγώ τουλάχιστον αυτό που κατάλαβα εκείνη την ημέρα ήταν ότι έχουμε 124 καινούργιους. Νέους ανθρώπους. Όχι, δεν είναι 124. Και το δεύτερο, συμμετέχει το νοσοκομείο σε αυτό μέσα από την περιουσία για την πληρωμή, ή είναι κατευθείαν αυτό, στο... Αυτό δεν μας ξεκαθάρισε, αν θεωρεί και τους 20 οι οποίοι πληρώνονται από την περιουσία του νοσοκομείου. Δηλαδή, αν είχε καλυφθεί η ανάγκη του νοσοκομείου, γιατί να πάρει την περιουσία? Γιατί πληρώνουμε την περιουσία 21 άτομα, 20 πόσα είναι? Ποιος ο λόγος? Και έχουμε και 124, δηλαδή θέλω να μας πούν ότι ήρθαν 150 άνθρωποι καινούργοι στο νοσοκομείο από τότε που είναι ο Μηταράκης υπουργός. Μας κοροϊδεύουν, έτσι. Δηλαδή, έλεος. Αν λοιπόν είχαν καλυφθεί οι θέσεις, το είπα και την προηγούμενη φορά, δεν θα κουβαλάγανε το 70% των ασθενών οι συνοδοί τους. Έτσι. Δεν θα είχαμε ένα ασθενοφόρο, δεν θα κατεβαίναν από τα χωριά με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα το απόγευμα και το βράδυ, δεν θα περίμενε η κυρία η οποία εξυπηρετήθηκε το βράδυ στα επίγοντα και πρέπει να πάει σπίτι της το πρωί που θα έρθουν οι οδηγοί, που και αυτό είναι με δωρεά και με εισφορές του νοσοκομείου για να καλύψει το κομμάτι της διακομιδής, της δευτερογενής διακομιδής. Είχε χημειοθεραπεία, που ένα τμήμα χημειοθεραπεία, που το ποιος το έκανε? Η μητωρεά της Μητρόπολης και η περιουσία του νοσοκομείου με τη δουλειά της τεχνικής υπηρεσίας. Και η τεχνική υπηρεσία, που έχει χτίσει δύο χωριά εδώ μέσα. Έτσι. Οι ήρωες για αυτά που γίνονται τα έργα, για μας εδώ, είναι η τεχνική υπηρεσία. Δηλαδή, οι υπόλοιποι απλά κάνουν με το στανιό το καθήκον τους. Με το στανιό. Και αυτό με τους διασώστες, όντως, είπατε εσείς ότι αν βάλουμε μόνο με θέσεις, όλες θα καλυφθούν. 20 θα καλυφθούν. Είμαστε 1000% σίγουροι. Ας το κάνουν. Εμείς εδώ είμαστε. Πάντως για τους γιατρούς έχουμε δει προκηρύξεις να βγαίνουν άγνωστοι. Προκηρύξεις βγαίνουν άγνωστοι για τους γιατρούς για άλλους λόγους. Ναι, είναι πραγματικότητα. Τι έχει γίνει? Αυτή τη στιγμή η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση οφείλει τους γιατρούς να φύγουν στο εξωτερικό. Ειδικότητες λοιπόν όπως αναισθησιολόγοι, όπως ακτινολόγοι, όπως ειδικότητες οι οποίες συνήθως είναι μονήρες στα νοσοκομεία ή μικρές, φεύγουν εξωτερικό, διότι έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Τι κάνουν λοιπόν? Ο άλλος που είναι το σπίτι στην Αθήνα δεν θα σηκωθεί ένα στοιχείο να ξοδεύει ένα σωρό λεφτά για να πιάσει τη δουλειά στο νοσοκομείο, πιάνει ένα νοσοκομείο της Αθήνας που υπάρχει και είναι θέση. Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση? Πολύ απλά να δώσει κίνητρα. Παλιότερα, μιλάμε για το 4, επί Κακλαμάνη, είχαν δώσει κίνητρα, είχαν πει ότι όποιος γιατρός έρθει στο νοσοκομείο Χίου, σε 5 χρόνια μπορεί να πάει στο νοσοκομείο της αρεσκίας του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γεμίσει τα αγροτικά ιατρία. Μέχρι και στον Ιστράτη πήγανε, ας πούμε, και οι γιατροί μόνιμοι. Τώρα δεν κάνουν τίποτα. Αν δεν δώσει κίνητρο, πώς θα έχει γιατρό? Συν τα οικονομικά, έτσι. Συν τα οικονομικά. Μιλάμε για μισθούς. Δηλαδή, προσέξτε τώρα πώς πάει το πράγμα. Έχουμε μία γυναίκα η οποία, παραδείγματος χάρη, αναπτύσσει ένα καρκίνο μαστού.
θα τον βρίσκαμε αν είχαμε το μαστογράφο και δούλευε. Αν δούλευαν σωστά η πρωτοβάθμια φροντίδα και είχαμε και το μαστογράφο εδώ και ο κόσμος μπορούσε εύκολα να κάνει τα ραντεβού του. Το κόστος από το να τον βρεις νωρίς και να το κάνεις στο χειρουργείο και τα λοιπά στο ασφαλιστικό ταμείο είναι το 1/10 από το κόστος να περάσει χημειοθεραπείες και ούτω καθεξής διαδικασίες για να γίνει. Δηλαδή, εάν προλάβουμε, μας κοστίζει πολύ λιγότερο, δηλαδή τα λεφτά τα επενδύουμε στην ουσία, στην πρόληψη. Η πρόληψη σώζει και ζωές και χρήμα δηλαδή, για το Υπουργείο. Είναι φοβερό πράγμα το ότι να μην έχουν τα χωριά ή σε περιοχές απομακρυσμένες να μην έχουν γιατρούς, ας πούμε, να πηγαίνουν μόνο στη δακορράφηση και αυτό για λίγες ώρες. Είναι φοβερό πράγμα. Δώστε κίνητρα, γιατί δεν δίνουν κίνητρα. Πολύ απλό πράγμα. Μα πρέπει να αλλάξουν και τα μισθολόγια. Σας λέω, είναι 13 χρόνια καθυλωμένα στα ίδια. Σκεφτείτε λοιπόν. Έχουμε μία δερματολόγο αυτή τη στιγμή εδώ στο νοσοκομείο, έξω ιδιώτες, στο κέντρο υγείας. Με τα λεφτά που προσφέρουν προφανώς δεν θα πάει κανένας. Εντάξει, μπορεί και να πάει, αλλά το θέμα είναι τελείωσε. Με ένα δερματολόγο. Δύσκολα. Δηλαδή. Επίσης δεν προκυρήσουν μόνιμες θέσεις. Αυτό είναι βασικό πράγμα. Αν προκυρήσει επικουρική θέση, λέει άλλο θα ξεσηκωθώ να πάω για 2 χρόνια, 3 χρόνια. Σιγά μην πάω. Να προκυρήσουν μόνιμες θέσεις, να δώσουν τη δυνατότητα να μετακινηθεί μετά από κάποια χρόνια, 5-10 χρόνια και να δείτε πώς θα καλυφθούν οι θέσεις αμέσως. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν θέλουν να το κάνουν. Αυτό είναι η πολιτική επιλογή. Στην ουσία αφήσανε τα πράγματα να έρθουν σε τέτοιο σημείο ώστε να φαίνεται ως μάνα εξ ουρανού του νομοσχεδίου του Δεκεμβρίου που σου λέει τι, θα είσαι και μέσα, θα είσαι και έξω, θα είσαι και στο σπίτι, θα είσαι από παντού. Οπότε δεν έχουν τη θέληση. Όχι, δεν έχουν θέληση. Έχουν δεσμευτεί. Το είπα και την προηγούμενη φορά και το λέω και τώρα. Έχουν δεσμευτεί με νόμους των μνημονίων ότι η δημόσια υγεία θα πρέπει σιγά σιγά να μειώνεται και θα πρέπει να περνάει. Δεν τους ενδιαφέρουν οι μεγάλες υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά τους διαγωνισμούς, έχετε να μας πείτε κάτι για που γίνονται για τις υπηρεσίες καθαριότητας και αυτά. Έχουμε κάτι καινούργιο εκεί. Κοιτάξτε να δείτε. Κάτι καινούριο δεν γνωρίζω, δεν ξέρω αν γνωρίζει ο Γιάννης. Η ουσία είναι ότι όσες φορές εμείς μπορέσαμε και πήραμε τις μελέτες. Τις δύο τελευταίες τουλάχιστον που γίνανε όσον αφορά την καθαριότητα. Τις έχουμε αποστείλει και στο ηλεκτρικό συνέδριο της Κίου. Και μέσω των βουλευτών έχουν φτάσει και στο κοινοβούλιο. Που και πέρα, ο κανόνας είναι ότι στο δημόσιο με συμβάσεις στοιχίζει λιγότερο. Με ιδιώτη στοιχίζει περισσότερο. Τελεία. Αυτός είναι ο κανόνας. Αυτό είναι το σίγουρο δηλαδή. Έτσι, αυτό είναι 100%. Τώρα από εκεί και πέρα είναι πολιτική επιλογή να τα δίνουν σε ιδιώτες.